Καλώς ορίσατε στο Aspect Academy. Σήμερα λοιπόν, τι θα δούμε? Θα δούμε το τρίτο κεφάλαιο της τέταρτης ενότητας βιολογίας της Α Γυμνασίου. Γιατί θα μιλήσουμε? Θα μιλήσουμε για την αναπνοή στους ζωικούς οργανισμούς, στα ζώα. Λοιπόν, θα είναι ίσως λίγο μπορεί να συμπερδέψει. Οπότε, θέλω την προσοχή σας και πάμε να τα πάμε όσο πιο απλά γίνεται και με βήματα. Λοιπόν, ζώα. Τα έχουμε εξετάσει πάρα πολλές φορές. Σε κάθε ενότητα εξετάζουμε τα ζώα. Τα ζώα λοιπόν, και θα το γράψω εδώ πέρα, αναπνοή. Τα ζώα λοιπόν γνωρίζουμε ότι χωρίζονται σε σπονδυλωτά και σε ασπόνδυλα. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο σας λέω. Και επίσης κάτι το οποίο έχουμε καταλάβει, ελπίζω, από τις προηγούμενες ενότητες, είναι ότι διαφέρουν πάρα πολλές λειτουργίες και μηχανισμοί μεταξύ των δύο. Οπότε θα τα εξετάσουμε και στον τομέα της αναπνοής ξεχωριστά. Τα σπόνδυλα λοιπόν, που συνήθως είναι λιγότερο περίπλοκοι οι οργανισμοί, λειτουργούν με τον εξής τρόπο. Ασπόνδυλα. Λοιπόν. Πώς λειτουργούν τώρα? Αρχικά, για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί οτιδήποτε στην αναπνοή, πρέπει να καταλάβουμε ότι εξετάζουμε δύο ξεχωριστά πράγματα. Εξετάζουμε πώς γίνεται η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ όταν εγώ παίρνω μια αναπνοή, μια ανάσα ουσιαστικά, είναι οι πνεύμονες που λειτουργούν όλο αυτό. Όλο αυτό είναι το επίπεδο του οργανισμού μου. Πώς εισέρχεται η ουσία το οξυγόνο στον οργανισμό μου. Όμως, αυτό το οποίο στοχεύουμε τελικά, θα το δούμε πάρα πολύ καλά και στο επόμενο κεφάλαιο και το είδαμε, είναι η ενέργεια. Η ενέργεια παράγεται από τα κύτταρα και πρέπει να δούμε και την κυταρική αναπνοή. Οπότε, κάνω εγώ τη λειτουργία, εισέρχεται το οξυγόνο και κάπως αυτό πρέπει να πάει και στα κύτταρα για να γίνει κυταρική αναπνοή. Οπότε, πρώτα θα δούμε πώς εγώ προσλαμβάνω το οξυγόνο, στην ουσία πώς το ασπόνδυλο, γιατί δεν είμαι ασπόνδυλο, πώς το ασπόνδυλο προσλαμβάνει το οξυγόνο και μετά θα δούμε τι μηχανισμούς διαθέτει, έτσι ώστε το οξυγόνο το οποίο στην ουσία παίρνει να μεταφερθεί σιγά σιγά και στα κύτταρά του. Οπότε πάμε να το δούμε πρώτα σε επίπεδο οργανισμού. Λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να έχουμε? Λοιπόν, θα μπορούσαμε αρχικά, με ρώτησα το πάω αυτό τώρα, τι κοιλότητες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε και ποια θα μπορούσε να είναι αρκετά χρήσιμη, έτσι ώστε να μας βοηθήσει εδώ. Λοιπόν, αρχικά υπάρχει μια κοιλότητα την οποία έχουμε εξετάσει εις βάθος, νομίζω, σε προηγούμενη ενότητα, η οποία ποια είναι, γνωρίζουμε ότι είναι η πεπτική κοιλότητα. Η πεπτική κοιλότητα θα μπορούσε να έχει πολλές δράσεις, όχι απαραίτητα την πέψη. Άρα, πάρα πολύ σωστά, στα σπόνδυλα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την πεπτική κοιλότητα και να μην μπλέξουμε κάτι άλλο. Πεπτική κοιλότητα. Στη συνέχεια θα μπορούσαμε, αν θέλουμε, να το κάνουμε ακόμη πιο απλό, να μην έχουμε καν τίποτα. Από την επιδερμίδα λοιπόν, να γίνεται όλη δουλειά. Να γίνεται πρόσληψη του οξυγόνου ή του διοξιδίου από την επιδερμίδα. Και αν θέλουμε κάτι λίγο πιο περίπλοκο, κάτι που έρχεται και κοντά στους μηχανισμούς που θα δούμε στα σπονδυλωτά και στον άνθρωπο, μπορούμε να έχουμε ειδικά όργανα. Τι ειδικά όργανα θα μπορούσαμε να έχουμε? Θα σας πω αμέσως. Θα μπορούσαμε να έχουμε όργανα όπως βράγχια. Τα βράγχια λοιπόν τι είναι? Τα ξέρουμε και από τα ψάρια, τα οποία είναι σπονδυλωτά. Τα βράγχια λοιπόν είναι αυτό εδώ το πράγμα στην επιδερμίδα, ουσιαστικά είναι ένα βράγχιο, το οποίο βοηθάει έτσι ώστε να γίνει σωστά η πρόσληψη του αέρα. Τώρα, εάν θέλουμε κάτι άλλο, το οποίο τώρα θα έρθει πολύ κοντά στον άνθρωπο, θα μπορούσαμε να έχουμε το πολύ αγαπημένο μας, θα λέγαμε, τους πνεύμονες. Ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολύ άνετα πνεύμονες. Το σχέδιο το κατέστρεψα, αλλά να με συγχωρέσετε γι' αυτό. Ναι, θα προσπαθήσω τώρα να κάνω πολύ πρόχειρα πνεύμονες. Αν δεν βγουν, παιδιά, συγγνώμη. Α, κάτι έγινε. Ωραία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε άνετα πνεύμονες. Και για να πω το τρίτο όργανο, θα κάνω μία ερώτηση πάλι. Οι πνεύμονες πώς λειτουργούν? Δεν είστε αναγκασμένοι να το ξέρετε, δεν το έχουμε δει, θα το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Αλλά οι πνεύμονες πώς λειτουργούν? Οι πνεύμονες, ο σκοπός τους ουσιαστικά είναι, αφού εμείς θα έχουμε προσλήψει σε αέρια μορφή οξυγόνο, έτσι, αυτό στους πνεύμονες θα γίνει σιγά σιγά σκέτη ουσία και θα μεταφερθεί μέσω του αίματος. Ωραία. Αυτό πώς γίνεται? Κάπως πρέπει αρχικά να μεταφέρουμε τα αέρια. Αυτό λοιπόν γίνεται με την τραχεία. Η τραχεία τι είναι? Η τραχεία, ας τη βάψουμε εδώ πέρα,
και θα σας εξηγήσω. Η τραχεία ουσιαστικά είναι ένας σωλήνας αεροφόρος, ο οποίος ουσιαστικά μεταφέρει ουσίες σε αέρια μορφή. Μπορεί λοιπόν να μην χρειάζεται να γίνει αυτή εδώ η μετατροπή. Μπορεί να θέλουμε απλά την αέρια μορφή και να πάει στα κύτταρα. Και αυτό γίνεται. Ωραία, αυτό το είδαμε τώρα. Σε επίπεδο κυττάρων τώρα, τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Δεν έχουμε πολλές επιλογές, θα σας το πω. Σε επίπεδο κυττάρων, είτε θα έχουμε το γνωστό σε όλους μας, ελπίζω, κυκλοφορικό σύστημα. Τώρα θα κάνω ένα κυκλοφορικό σύστημα αρκετά κοντά στο ανθρώπινο. Ναι, ένα κυκλοφορικό σύστημα. Τώρα έτσι σε μικρογραφία θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ πέρα διάφορα μορφολογία και εδώ πέρα διάφορα τριχοειδή. Είτε λοιπόν θα έχουμε ένα κυκλοφορικό σύστημα. Είτε, εάν θέλουμε κάτι άλλο, έτσι ώστε, γιατί, για να έχουμε κυκλοφορικό σύστημα, καταλαβαίνετε ότι κάπως θα πρέπει να έχει γίνει μετατροπή, όπως είπα και πριν, στο να μην έχουμε πλέον σε αέρια μορφή τις ουσίες, το οξυγόνο. Οπότε θα μπορούσαμε πάλι απλώς να έχουμε τις τραχείες, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε εδώ πέρα να έχουμε απλώς τραχείες. Οπότε προσλαμβάνουμε αυτούς εδώ τους τρόπους με όποιον θέλουμε και μεταφέρουμε ένα από τους δύο. Προφανώς πρέπει αυτό να κουμπώνει με αυτό, γιατί αν αυτό δεν κουμπώνει με αυτό δεν έχουμε σε καμία περίπτωση ένα πνοή. Ωραία. Στα σπονδυλωτά τώρα, να έρθουμε λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο, αν και στον άνθρωπο δεν θα πλησιάσουμε πολύ σήμερα. Ας πάμε στα σπονδυλωτά ζώα, τα ζώα τα οποία συναντάμε αρκετά συχνά εμείς. Σπονδυλωτά λοιπόν. Και θα φέρω ως πρώτο παράδειγμα, γιατί θα το πάμε με παραδείγματα. Ως πρώτο παράδειγμα λοιπόν, θα ήθελα να φέρω τα ψάρια. Π.χ. λοιπόν ψάρια. Τα ψάρια, αν το σκεφτείτε λίγο, θα γνωρίζετε τι έχουν, αλλά επειδή μπορεί να μην το θυμάστε τώρα, δεν σας έρχεται. Τα ψάρια λοιπόν έχουν πάλι βράχια. Τα έχουμε δει και εδώ τα βράχια, το υπενθυμίζω. Οπότε, πάμε εδώ πέρα και βάζουμε βράχια. Έτσι, έτσι και έτσι. Ωραία. Αυτά εδώ λοιπόν είναι τα βράχια. Μπορούμε να το γράψουμε. Τώρα, θα μου πείτε, δεν είναι μόνο τα ψάρια, προφανώς. Οπότε πάμε να δούμε κάτι άλλο. Πάμε να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με τα αμφίβια. Τα αμφίβια τι είναι? Τα αμφίβια είναι π.χ. ο βάτραχος. Θα γράψω τώρα εγώ αμφίβια εδώ πέρα, γιατί εντάξει. Και γιατί λέγονται αμφίβια τα αμφίβια? Τα αμφίβια λοιπόν λέγονται αμφίβια, γιατί το αμφί σημαίνει ότι ζουν και σε δύο πράγματα, και το βία. Οπότε είναι αμφί και σε δύο ζώα. Ζούμε και στα δύο. Ζούμε σε θάλασσα, ζούμε και σε έδαφος, ανάλογα με το σε τι στάδιο ανάπτυξη είμαστε. Οπότε θα μπορούσε είτε να είναι κατευθείαν βράχια όταν είμαστε στο νερό, είτε στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε να έχουμε διάφορους αεροφόρους σάκους. Τι είναι οι αεροφόροι σάκοι? Είναι μια φτηνή απομίμηση των πνευμόνων, όχι, αλλά είναι ουσιαστικά σάκοι που κάνουν τη δουλειά των πνευμόνων πάνω κάτω. Εντάξει, εισέρχεται αέρα σε αυτούς. Να τον βάλουμε τον αέρα εδώ και εισέρχεται. Ωραία. Αεροφόροι σάκοι. Και τώρα σε ό,τι αφορά τα θηλαστικά, τα αγαπημένα μας θηλαστικά, τι έχουμε? Έχουμε τώρα είναι πλησιάζουμε στον άνθρωπο. Θηλαστικά. Τα θηλαστικά λοιπόν έχουν ένα πνευστικό σύστημα. Τώρα δεν θα μπω καν στη διαδικασία να σχεδιάσω ένα πνευστικό σύστημα, αλλά θα βάλω ένα θαυμαστικό. Ωραία. Οπότε θα το γράψω, έχουν αναπνευστικό σύστημα. Το οποίο, μην ανησυχείτε, θα το εξετάσουμε ενδελεχώς στο επόμενο βίντεο. Τώρα, σε επίπεδο κυττάρων, τα πράγματα είναι απλά. Να γράψουμε κιόλας ότι το πάνω ήταν σε επίπεδο οργανισμού.
Και σε επίπεδο κυττάρων είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, δεν είναι κάτι να θυμόμαστε. Κυττάρων. Έχουμε απλά κυκλοφορικό σύστημα. Ναι, ας το κάνουμε εδώ πέρα. Καλά, τώρα θα το κάνω έτσι, αλλά καταλαβαίνετε, θα το γράψω τώρα. Οπότε, εδώ έχουμε κυκλοφορικό σύστημα. Το κάναμε! Κάπως έτσι λοιπόν γίνεται η αναπνοή στα ζώα. Είδαμε τα δύο διαφορετικά πράγματα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Είδαμε τα σπόνδυλα, είδαμε τα σπονδυλωτά. Τι άλλο είδαμε? Είδαμε ότι προφανώς διαφέρουν. Είδαμε ότι υπάρχουν δύο κομμάτια στην αναπνοή, επίπεδο οργανισμού, επίπεδο κυττάρων. Πώς ξεκινάμε? Ξεκινάμε το επίπεδο οργανισμού, διαλέγουμε κάτι από αυτά, δεν τα διαλέγουμε, έτσι είναι, αλλά το πιάσατε το θέμα, αυτά εδώ. Και στη συνέχεια, σε επίπεδο κυττάρων, τι κάνουμε, το πιο απλό πράγμα. Σε επίπεδο κυττάρων, λοιπόν, θα πρέπει κάπως να τα μεταφέρουμε, είτε σε αέρα μορφή, είτε οι ουσίες στο αίμα, κάτι από τα δύο, δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο. Στα σπονδυλωτά τώρα. Τα σπονδυλωτά είναι πιο απλά. Είτε θα έχουμε βράχια όταν είμαστε μέσα στο νερό, είτε αεροφόρους σάκους όταν είμαστε έξω, είτε θα έχουμε κατευθείαν στα θηλαστικά, για παράδειγμα, πνεύμονες, αναπνευστικό σύστημα, και θα μεταφέρουμε σε όλα με ένα κυκλοφορικό σύστημα. Αυτά λοιπόν τα είδαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και το σημερινό βίντεο. Στο επόμενο κεφάλαιο μπαίνουμε στα βαθιά, στα πολύ βαθιά. Θα είναι το πιο μπερδεμένο εάν δεν προσέξουμε κεφάλαιο, γιατί αν προσέξουμε δεν θα είναι μπερδεμένο. Οπότε σας περιμένω εκεί. Γεια σας.